Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από το παιχνίδι του Ιάλισσου λοιπόν με τον Κεραυνό. Ο Κεραυνός είναι στο προσκήνιο, μια κεφαλιά του Βαλαμούτη μπλοκάρει εύκολα ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Φωτεινής που ήταν σωστά τοποθετημένος. Ένα σούτ εδώ που επιχειρήθηκε από τον Ζιγούρη, πέρασε μπαλ out. Ο Ιάλισσος με το Δελαπόρτα εδώ προσπαθεί να πετύχει κάτι καλό. Στο 10ο λεπτό, χωρίς τύχη, μπάλα εύκολα στα χέρια του τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων. Και πάλι ο Φωτεινής βγαίνει και καθαρίζει τη φάση μετά από εκτέλεση φάουλ του Πλακίδα. Εδώ μια σέντρα στην περιοχή. Ο Φωτεινής δεν ανησυχεί. Ένα σουτ που γίνεται από τον Ζαχαρία. Στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Κεραυνός προσπαθεί να γίνει πιεστικό στο πρώτο ημίχρονο. Σουτ του Ζιγούρη χωρίς καμία απολύτως τύχη. Πήρε πολλά μέτρα ύψος η μπάλα και δεν ανησύχησε ο Φωτεινής. Ο Κεραυνός ήταν απειλητικός στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ιάλισσος μέχρι τότε έπαιζε στα ίσα την ομάδα που θεωρείται από τα φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά δεν έπεισε απόλυτα στο οικονομίδιο. Μια πάσα του Δελαπόρτα δεν είναι και πολύ καλή. Υπάρχει ένα πλάγιο. Εδώ η δεσποινής Ελένη Λαμπαδαρίου, η διαιτής της αναμέτρησης. Ο Ιάλισσος προσπαθεί να γίνει απειλητικός. Ο Μήτρου μέσα στη μεγάλη περιοχή κλείνεται ασφυκτικά, βγάζει την μπάλα έξω πάνω σε αντίπαλο όμως και συγκεκριμένα τον Κοντογιάννη. Ο Κοντογιάννης εδώ πλάσαρε απευθείας, χωρίς τύχη. Ο Αξιώτης πάει να κάνει την τρίπλα, ο Δελαπόρτας μάλλον, ζητάω συγγνώμη. Δεν μπόρεσε να πιάσει όπως θα ήθελε το σούτ, είχε και πίεση εκεί. Ο Ζιγούρης και πάλι μπροστά για τον Κεραυνό, μια σέντρα επικίνδυνη στην περιοχή, η κεφαλιά χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο Φωτεινής, η κεφαλιά του Κοντογιάννη. Ο Κεραυνός και πάλι, ένα σούτ του Ζιγούρη, εδώ ζήτησε offside ο Ιάλισσος, δεν υπήρχε όμως, σύμφωνα με τον αρμόδιο βοηθό. Ο Φωτεινής κατόρθωσε με τα πόδια να αποκρούσει. Χάθηκε μια πολύ καλή στιγμή για τον Κεραυνό, από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, η μπάλα στην περιοχή, ο Βαλαμούτης πλασάρει, δοκάρει. Εδώ ακόμα μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα του Κεραυνού Κερατέας. Η φάση δεν τελειώνει, νέα κεφαλιά πάνω στα χέρια του Φωτεινή. Ξαναβλέπουμε μια κόντρα που γίνεται εδώ, το γυριστό σουτ. Χωρίς να έχει ορατότητα ο παίκτης του Κεραυνού, συρτάει μπάλα, κοιτάξτε από πού πέρασε και χτύπησε στο αριστερό δοκάρι. Και στη συνέχεια απομακρύνεται προσωρινά από την άμυνα των Ερυθροκίτρινων. Και βεβαίως η φάση μετά θα τελειώσει με την κεφαλιά που έγινε και μπλόκαρε ο Φωτεινής. Μία άποψη από την Κερκίδα. Είχε αρκετό φιλάθλο κόσμο χθες στο οικονομίδιο. Μεταξύ των φιλάθλων ήταν και αρκετοί παίκτες του Διαγόρα, αλλά και ο προπονητής Ντανιέλ Μπατίστα, τον οποίο θα δούμε στο πλάνο μας εδώ, παρακολουθεί το παιχνίδι. Έφυγε πάντως στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Πιο πίσω και ο δήμαρχος Ιαλισσού, ο κύριος Σάκης Τάγκας, αλλά και ο ενωσιακός τεχνικός, ο κύριος Θεοδόρου. Μια σέντρα σου του Τζαφέρη χωρίς να γίνει κάτι καλό σε αυτή τη φάση. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι. Σέντρα μετά από κόρνερ, ένα σουτ πάνω στην κίνηση του Σχίζα. Δεν ανησύχησε και πάλι ο Φωτεινής. Μπαλιά στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά απόκρουση. Ο Ιάλισσος εδώ προσπαθεί να κάνει κάτι καλό. Δελαπόρτας έτρεξε προς την πορεία της μπάλας. Ο Γαϊτάνος, ο Δελαπόρτας και πάλι θα κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση. Προσπαθεί να περάσει στο Γαϊτάνο, ο οποίος όμως δεν κοντρολάρει την μπάλα. Φάουλ που εκτελείται από το Ζιγούρη ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.